Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε εδώ σήμερα μαζί με την κυρία Μήτρου, την φιλόλογο, τη γνωστή μας από τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών που διδάσκουμε διαδικτυακά. Και είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το δεύτερο της βιβλίο. Το πρώτο ήταν αυτό, το «Μαθαίνω, γράφω και ομιλώ αρχαία ελληνικά», που είχε ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην κατανόηση της αρχαίας ελληνικής. Και σήμερα είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το δεύτερο βιβλίο της, τους ορφικούς ύμνους, την αποκωδικοποίηση. Ένα σύγγραμμα κοντά 600 σελίδων, εκπληκτικό, και θα καταλάβετε στη συνέχεια μέσα από αυτή την παρουσίαση την οποία θα κάνει η κυρία Μήτρου, που θα κάνουμε μαζί με την κυρία Μήτρου, αλλά η κυρία Μήτρου είναι η υπεύθυνος για να μας εξηγήσει το βιβλίο της, τη σημασία των ορφικών ύμνων, την ορφική παράδοση και πώς λειτουργούν αυτοί οι ύμνοι. Κυρία Μήτρου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, κύριε Μπεξή. Μεγάλη μας χαρά που είσαστε κοντά μας. Και δική μου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθύς εξ αρχής. Ποιο ήταν το κίνητρό σας για να προχωρήσετε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου? Το κίνητρό μου, κύριε Μπεξή, πέρα από το γεγονός ότι ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με την διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε γλωσσολογικό, ετυμολογικό και φιλοσοφικό επίπεδο, το κίνητρό μου ήταν όχι μόνο η αγάπη μου για την ελληνική γλώσσα και το φιλοσοφικό της κομμάτι, αλλά ορμόμενη και από τις προσλαμβάνουσες που έχουμε από τη σύγχρονη πραγματικότητα, εννοώντας ότι, βλέποντας και κατανοώντας ότι ο σύγχρονος κόσμος διέπεται από πολλά αρνητικά φαινόμενα, βασικό χαρακτηριστικό του είναι ο υλιστικός ευδαιμονισμός, δηλαδή αυτή η εντύπωση ότι την ευδαιμονία η ανθρώπινη ψυχή μπορεί να την βρει μόνο μέσα από την απόκτηση υλικών αγαθών, παραμερίζοντας έτσι τα ψυχικά και νοητικά χαρίσματα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια καταγραφή των ορφικών ύμνων με έναν τρόπο διαφορετικό. Εγώ θα σας πω κάτι τώρα. Τους ορφικούς τους ύμνους τους έχουμε από πολλές εκδόσεις. Και μία από τις καλύτερες, θεωρώ... Η καλύτερη είναι του Πασά, η γνωστή, με την οποία επίσης μεγαλώσαμε. Γιατί ακριβώς αναζητούσαμε τους ορφικούς ύμνους του Πασά για να τους μελετήσουμε. Τι είναι αυτό το οποίο έρχεται να διαφοροποιηθεί σε αυτό το σύγγραμμα? Τι περισσότερο εσείς θα μας δώσετε? Εγώ θέλω να αποκτήσω το βιβλίο σας. Γιατί να το αποκτήσω? Θα μου δώσει κάτι περισσότερο από αυτά που μέχρι τώρα έχουν γραφεί? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πραγματικά οι ορφικοί ύμνοι που είναι καταγεγραμμένοι από τον Πασά είναι ένα συγκλονιστικό έργο και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό όλοι οι Έλληνες. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα έπρεπε να βαθύνουμε λίγο στην κατανόηση των λέξεων και όλων αυτών των προσδιορισμών που χρησιμοποιεί ο μέγιστος ορφεύς. Δηλαδή, για το πούμε, εγώ παίρνω τον ύμνο. Α, ανοίγω τυχαία. Και πέφτω στον ύμνο του ονείρου. Ονείρου, κυκλίσκω σε μάκαρ, τα νησίπτερε, ούλε όνειρε. Άγγελε μελόντων, θνητής, χρησμοειδέ μέγιστε. Μιλάω για τον απλό νέο Έλληνα, έτσι, της καθημερινότητας. Εδώ υπάρχει ένα, νομίζω, πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει κάποιες λέξεις, αλλά κάποιες άλλες δεν τις καταλαβαίνει. Εσείς τι έχετε κάνει σε αυτό το βιβλίο? Και αυτό θα το αναλύσω διεξοδικότερα στη συνέχεια της παρουσίασης του βιβλίου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τους ύμνους όχι σε ένα γενικό πλαίσιο, δηλαδή απλά να καταλάβω πάνω-κάτω, μέσες άκρες, σε επιφανειακό επίπεδο τι λένε οι ύμνοι. Αλλά το θέμα είναι να μπούμε μέσα στην ουσία των λέξεων και των ενιών που χρησιμοποιεί ο μέγιστος ορφεύς. Εδώ λοιπόν θέλω να πω τα εξής. Ότι στο πλαίσιο της πολιτιστικής παράδοσης που μας έχουν αφήσει ως παρακαταθήκη πρόγονοί μας και απέναντι στην οποία σαφώς και έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη σχετικά με την διαφύλαξή της, αυτή λοιπόν η πολιτιστική παράδοση περιλαμβάνει την θεολογία των προγόνων μας, την επιστήμη και την φιλοσοφία. Είναι τρεις έννοιες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να τις διαχωρίσουμε όσον αφορά λοιπόν την κοσμοαντίληψη που μας έχουν αφήσει οι πρόγονοί μας. Και όταν λέω θεολογία, γιατί το βιβλίο μου έχει και θεολογικές προσεγγίσεις, εννοώ ακριβέστατα τον λόγο περί του θείου. Η θεολογία λοιπόν είναι ο λόγος περί του θείου.
Γιατί ο Ορφεύς είναι θεολόγος. Ο Ορφεύς είναι θεολόγος και είναι ο μέσος θεολόγος των Ελλήνων. Και όπως μας παραδίδει και ο Πρόκλος το περί της καταπλάτωνα θεολογίας, σε αυτό το αριστουργηματικό σύγγραμμά του και το απόλυτα επεξηγηματικό βέβαια θέλει διείσδυση και πολύ βαθιά ανάλυση, «Άπας αγάρ παρέλυσιν η θεολογία της ορφικής αίσθημης σταγωγίας έκγονος». Δηλαδή όλη η θεολογία των Ελλήνων είναι έκγονος, είναι γόνος, είναι δημιούργημα δηλαδή της μυσταγωγίας του Ορφέως. Άρα, τι συμβαίνει λοιπόν όλο αυτό? Άρα, με συγχωρείτε, η ορφική ύμνη είναι πάρα πολύ σημαντική για να κατανοήσουμε όλο το καλούμενο θεολογικό πλαίσιο. Ακριβώς. Των μεταγενεστέρων αιώνων. Ακριβώς, κύριε Δεξή. Η ορφική ύμνη λοιπόν, κατά την άποψή μου και την άποψη όλων μας βέβαια, είναι το μέγιστο δόρημα του Ορφέως στην ανθρώπινη ψυχή, ως αποτέλεσμα βέβαια της θείας προνοίας για την ανέλυξη της ανθρώπινης ψυχής. Ωραία. Άρα εσείς, κυρία Μήτρου, ναι, και επιτρέψτε μου, κάνετε στο βιβλίο αυτό και θεολογική και ετυμολογική αλλά και φιλοσοφική ανάλυση. Ακριβώς. Έτσι. Και για να μείνουμε σε ένα-ένα εξ αυτών και να τα αναλύσουμε, όταν λέμε ετυμολογική ανάλυση, τι κάνετε ακριβώς? Ας πάρουμε έναν οποιοδήποτε ύμνο και μετά θέλω να μας κάνετε μία ανάλυση σε έναν ύμνο από όλους αυτούς για να το καταλάβουμε. Αλλά όταν λέτε ετυμολογική ανάλυση, για να δώσουμε να καταλάβουν οι φίλοι και οι φίλες που μας βλέπουν τώρα και θέλουν να αποκτήσουν το βιβλίο, τι βιβλίο έχετε γράψει και γιατί να μην μείνουν στους ορφικούς ύμνους που έχουν. Δίνει κάτι περισσότερο το βιβλίο σας. Πάμε λοιπόν. Ετυμολογική ανάλυση. Ετυμολογική ανάλυση. Θεώρησα λοιπόν σκόπιμο να αναλύσω λέξη-λέξη κάθε ύμνου. Mm-hmm. Ετυμολογική ανάλυση με γλωσσολογικές προσεγγίσεις από την ετυμολογία των λέξεων προκύπτει ακριβώς η ουσία και το νόημα των λέξεων. Δηλαδή, πήρατε τον ύμνο. Θέλετε να αρχίσουμε με έναν ύμνο για να το καταλάβουμε καλύτερα? Ποιον θέλετε να κάνουμε? Ας πάρουμε τον ορφικό ύμνο της Θεάς Ήρας. Ωραία. Πάμε λοιπόν στον ορφικό ύμνο της Θεάς Ήρας. Θα πάω στη σελίδα 245. Έτσι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Στην αριστερή σελίδα είναι το πρωτότυπο κείμενο. Στην αριστερή σελίδα είναι εδώ το πρωτότυπο. Δεξιά. Δεξιά. Η απόδοση στα νέα ελληνικά και να πούμε ότι η απόδοση είναι δική μου. Mm-hmm. Δεν είναι αντιγραφή κάποιας άλλης εκδόσεως. Και στηρίζεται στις ετυμολογικές και ενοιολογικές αναλύσεις που έχω κάνει, ώστε να είναι απόλυτα κατανοητός ο ύμνος. Εδώ είναι ετυμολογική ανάλυση και μετά έρχεται η θεολογική ανάλυση. Έτσι. Μετά πάμε. Η ετυμολογική ανάλυση στο συγκεκριμένο είναι δύο σελίδες και άλλες δύο σελίδες είναι η θεολογική και η φιλοσοφική. Να. Άρα, πάμε, κυρία Μήτρου. Και θεωρείται ένας σχετικά μικρός ύμνος σε σχέση με άλλους που είναι πιο εκτεταμένοι. Ωραία. Επομένως, ξεκινώ με κάθε λέξη. «Κιανέη σκόλπιση ενημένη αερόμορφε, ήρα πον βασίλεια», λέει ο ύμνος. Και ξεκινάω. Αναλύω τι σημαίνει κιανούς, τι σημαίνει κόλπος. Μία-μία λέξη. Κάθε προτάσεως... Κιανούς βαθυγάλανος, κόλπος. Ακριβώς. Το βάθος. Ενημένος. Ενημένος. Εν, που σημαίνει μέσα. Και η μετοχή μένους του παρακειμένου του ρήματος είμαι, του ρήματος του παρακειμένου είμαι, του ρήματος ήεμε, που σημαίνει κινούμε προς, αερόμορφος. Και έτσι μέσα από την ετυμολογία και την ανάλυση των σύνθετων λέξεων μπορούμε να καταλάβουμε την σημασία της κάθε λέξεως. Γιατί σε πάρα πολλές εκδόσεις, επιτρέψτε μου, οι λέξεις έχουν μείνει χωρίς απόδοση. Ουσιαστικά μεταφέρονται στην απόδοση με τη μορφή της αρχαίας ελληνικής. Παμβασίλεια, πας, όλος, βασίλεια, βασιλεύς, βάλει φως, βάλιος, λαμπρός, φωτεινός, η βασίλισσα των πάντων. Ωραία. Και σύλλεκτρος, η επόμενη λέξη. Ναι, συν μαζί, συλλέκτρον που είναι η κλίνη, αυτή που μοιράζεται στη συζυγική κλίνη με κάποιον. Η ομόκλινος είναι η σύλλεκτρος. Από εκεί και πέρα, στη συγκεκριμένη έννοια λέξη, όπως το έχω κάνει σε πάρα πολλούς ύμνους, να πω ότι έχω δώσει και πραγματολογικές αναλύσεις. Από εκεί πέρα εξηγώ τι σημαίνει σύλλεκτρος κατά την δική μου άποψη. Μισή σελίδα ολόκληρη. Ναι, στηριζόμενη πάντοτε στους κανόνες της γλωσσολογίας και της ετυμολογίας μέσα στο μηχανισμό της ελληνικής γλώσσας. Εκπληκτικό. Μετά, μάκερα. Μακ,
Μικ, μήκος, επέκταση, ρίζα, αρ, αέρο, ανυψώνω, αυτή που επεκτείνεται νοητικά και ψυχικά προς τα άνω. Ναι, σαφώς υπάρχει ανάλυση, και ετυμολόγηση από το μη και το κύρ που είναι ο θάνατος, επομένως ο μάκα είναι αυτός ο οποίος δεν θνίσκει. Όχι, αλλά εμένα μου αρέσει αυτή η ανάλυση. Επειδή είναι μία ετυμολογία που είναι συνηθέστερη, θα έλεγα, εγώ έκανα μία επέκταση, γιατί σαφώς και η μάκερα προκύπτει από το μικ, μας το δίνουν και τα λεξικά αυτό, και να λέω βέβαια σε φιλοσοφικό επίπεδο είναι αυτός που εκτείνεται νοητικά και ψυχικά προς τα άνω, προς το ηλιακό φως. Έρω. Μετά, ψυχοτρόφος, ψυχή τρέφω, αυτή που τρέφω ψυχή. Άβρα, άινη, ίσον, φυσό, πνέο, υπνοεί το φύσημα. Προσινής, προς και ίνης, άνος, είναι άνος η είναι η όψη. Δηλαδή, είναι αυτός που έχει... Αυτός τον οποίο μπορείς να τον πλησιάσεις με την πρόθεση προς. Άρα είναι ο φιλικός, ο οικείος, ο ευπροσίγορος, ο προσινής. Τέλεια. Και ακολουθούν βέβαια όλες οι λέξεις. Δηλαδή όλος ο ύμνος αναλύεται λέξη-λέξη. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχετε κάνει. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ αυτό πολύ. Είναι κάτι που μέχρι τώρα δεν είχε γίνει. Και είσαστε οι πρώτοι οι οποίοι το επιχειρείτε. Τολμώ να πω και σε παγκόσμιο επίπεδο με αυτές τις αναλύσεις. Και πάμε παρακάτω. Αφού έχετε κάνει απίστευτες αναλύσεις, γιατί στην ετυμολογία μέσα, που δεν έχετε μόνο στηριχτεί στα καθιερωμένα, στα γνωστά, αλλά έχετε κάνει και δικές σας ετυμολογήσεις, τις οποίες, όπως είπατε, τις δικαιολογείτε απόλυτα γλωσσολογικά με τους κανόνες γλωσσολογίας και του συντακτικού. Σαφέστατα. Άρα δεν είναι αόριστες ούτε αυθαίρετες. Έτσι. Και έχουν άμεση σχέση με την έννοια της λέξεως, mm-hmm. απόλυτα. Απόλυτη σχέση με την έννοια της λέξεως και φυσικά δεικνύουν την ουσία της και το βάθος της στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ωραία. Αυτό είναι και το ζητούμενο βέβαια. Και μετά πάτε στην θεολογική και φιλοσοφική ανάλυση. Να μην αναλύσουμε κάθε λέξη τώρα, υπάρχουμε στο βιβλίο. Ναι, ακριβώς. Okay. Να πω εδώ, κύριε Μπεξή, ότι σε κάθε ύμνο έχω ετυμολογήσει τα ονόματα των θεών. Οι ετυμολογήσεις που κάνω γενικά των λέξεων, αλλά και ειδικά οι ετυμολογήσεις των θεών, των ονομάτων ονομάτων των θεών, τι σημαίνει Ήρα, τι σημαίνει Απόλλων, τι σημαίνει Ζεύς, Δίας κτλ. Είναι ετυμολογήσεις δικές μου, πάλι ακολουθώντας το πλαίσιο των κανονισμών, των μηχανισμών της ελληνικής γλώσσας και των κανόνων λειτουργίας της ελληνικής γλώσσας. Επομένως, φαίνονται πραγματικά οι ιδιότητες των θεών και όλες οι εκφάνσεις τους. Όταν κάνω μια ετυμολογική ανάλυση, χρησιμοποιώντας αρχαιότερους τύπους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, έχω στο μυαλό μου πάντοτε ότι θα πρέπει να τονίσω, να γίνει κατανοητό και να γίνει εμφανές τι. Το νόημα, το περιεχόμενο, η φύση, η ουσία και η αλήθεια της κάθε λέξεως και δι' των ονομάτων των θεών. Έτσι μπορεί λοιπόν ο κάθε αναγνώστης, μελετώντας την ετυμολογία των ονομάτων των θεών, να καταλάβει τις πολλαπλές ιδιότητες που έχουν έτσι, οι θεοί, πώς λειτουργούν σε όλες τις θείες εκφάνσεις και λειτουργίες τους, με σκοπό βέβαια πάντοτε την ευδαιμονία της ψυχής, παροχή βοήθειας στους ανθρώπους. Είναι συγκλονιστικό το έργο σας, δεν το συζητάμε. Πάμε να δούμε τώρα. Δώστε μας μερικά παραδείγματα από την φιλοσοφική και θεολογική ανάλυση που επιχειρείται στον ύμνο της Θεάς Ήρας. Έχω ξεκινήσει και να πω ότι είναι δικές μου ετυμολογίες. Δεν είναι δάνειο από κάπου αλλού σε καμία περίπτωση. Είναι δικές μου. Η θεά Ήρα λοιπόν είναι η θεά Άβρα, φυσικά με δίγαμα. Είναι ο θείος Σαΐρ, αέλιος ήλιος. Καθώς η λέξη Ήρα, το όνομα Ήρα, έχει ρίζα Ήρ, το οποίο με μετάπτωση με εναλλαγή των υγρών, το Ήρ γίνεται Ήλ, επομένως μας παραπέμπει στο ηλιακό φως. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως με τη βοήθεια της γλωσσολογίας ότι η θεά Ήρα είναι ηλιακή θεότης. Είναι λοιπόν η θεία ηλιακή πνοή, διαβάζω ακριβώς αυτά που έχω γράψει, είναι η θεία ηλιακή πνοή που διαπνέει το σύμπαν και κρατά ζωντανή την ψυχή του ανθρώπου, αναπτερώνοντάς την. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή παρέκβαση λέγοντας ότι μαθαίνουμε για τους θεούς από τη μικρή μας ηλικία μέσω της μυθολογίας. Η μυθολογία, καθώς μύθος σημαίνει λόγος, είναι διήγηση του λόγου, είναι αληθινή. Είναι αφήγηση αληθούς λόγου. Δεν είναι το παραμύθι. Είναι ο λόγος του λόγου. Είναι μύθος λόγος. Αφήγηση αληθινούς λόγου, μόνο η οποία δίνεται
με συμβολισμούς, δίνεται κωδικοποιημένα και είναι δύσκολη η αποκωδικοποίησή της. Mm-hmm. Μαθαίνουμε λοιπόν από τη μυθολογία ότι η θεά Ήρα είναι η σύζυγος του Διός, την οποία η μυθολογία την παρουσιάζει ως μια ζηλιάρα, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, με πολλά ανθρώπινα πάθη και ιδιότητες, σε καμία περίπτωση δεν προσεγγίζεται με τον τρόπο που πρέπει. Επέλεξα λοιπόν και σήμερα να αναφερθώ σε αυτό για να εξηγήσω το εξής. Όταν λέμε για παράδειγμα, μας λέει η μυθολογία, ότι ο Θεός Ζεύς συνευρέθη με την θεά Ήρα, αυτό σημαίνει τι πολύ απλά. Και αυτό το εξηγούμε και στα σεμινάρια, αλλά και στα μαθήματα που κάνουμε με τα παιδιά, καθώς αναλύουμε τη μυθολογία και εξηγούμε ότι ο Ζεύς είναι ο συμπατικός νους, είναι ο νους, είναι η νόηση. Καλά, η αυτά θεά δεν θα Ήρα, τα πούμε τώρα, όχι, γιατί... είναι η ψυχή. Το λέω και κάτω, παρακάτω, είναι έχετε... η ψυχή. Έχουμε λοιπόν τη σύζευξη του νοός και της ψυχής, mm-hmm. σε μια αρμονία. Mm-hmm. Η θεά Ήρα λοιπόν η ψυχή του σύμπαντος... Κυρία Μήτρου, επιτρέψτε μου, θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πάρα πολλή δουλειά. Συμφωνώ. Δεν θέλω να μπούμε σε μεγάλες λεπτομέρειες. Θέλω να μας πείτε πέντε πράγματα. Όποιος και όποια ενδιαφέρεται περισσότερο, θα πάρει το βιβλίο, παίρνει δείγματα τώρα και θα κατανοήσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτά είναι ιερές αλήθειες. Σωστά. Τις οποίες, οι οποίες θα πρέπει να προσεγγίζονται με πολύ σεμνότητα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Άρα λοιπόν θέλω πέντε λόγια να μας πείτε ακόμα και να κλείσουμε. Ωραία. Μέχρι εδώ. Αυτό που είπατε τώρα κύριε Μπεξή το επισημαίνω και στον πρόλογό μου. Θέλει σεμνότητα. Και φυσικά να πούμε ότι ο λόγος του. Όχι περισσότερα δηλαδή, ναι, στο διαδίκτυο. Ακριβώς. Στο διαδίκτυο ανοιχτά για όλους, να το πω έτσι. Και είμαι, ναι, ξεκάθαρος. Και το λέω και στον πρόλογό μου, αυτό γενικότερα. Αμέσως μετά ακολουθεί δεύτερη τιμολογική ανάλυση. Η Ήρα, το Ήρ, η ρίζα Ήρ, μας παραπέμπει στη ρίζα Άρ, εναλλαγή του Ήτα και του Άλφα, το Άλφα το δωρικό. Άρουρα είναι η γη, επομένως καταλαβαίνουμε ότι η θεά Ήρα συνδέεται άμεσα με τη γη, επομένως ταυτίζεται με την μεγάλη μητέρα θεά. Πολύ ωραία. Και όλα τα συναφή. Και γράφω επίσης πιο κάτω, συσχετίζω τις έννοιες Ήρα, Αΐρε Θύρ, Έρος, Ήρος και εξηγώ βέβαια πώς συνδέονται αυτές οι έννοιες, mm-hmm. και πώς η θεά Ήρα μπορεί να εμφυσίσει στην ψυχή του ανθρώπου την έννοια των ηρωισμού. Και πώς η θεά Ήρα με αντιμετάθεση, όπως γράφεται πολύ σωστά, στον κρατήλο του Πλάτωνος, έτσι, για να καταγεγραμμένα αυτά, γίνεται, η Ήρα γίνεται Αΐρ. Αΐρ. Γι' αυτό λέτε, ο ορφικός ύμνος αναφέρει για τη θεά, κοινωνείς γάρ άπαση και κραμένη, ιερή σεμνό. Δηλαδή, λαμβάνει στις μεταμορφώσεις, του ιερότατου, διαβάζω μέσα το βιβλίο, αέρος εθέρος. Συμμετέχει στα πάντα, συνέχει στα πάντα, ενισχύοντας τη θεϊκή ουσία τους. Έτσι θα συγκρατεί κοντά στο θείο. Και από κάτω μιλάτε για τον παλμό της Ήρας, για τους αρμονικούς ήχους του αέρος. Ακριβώς, αναλύοντας κάποιες φράσεις από τον ορφικό της θεάς Ήρας, για να γίνει πιο κατανοητό. Και καταλήγω με το τι σημαίνει ιερός γάμος, είναι όλα γραμμένα μέσα. Η καλούμενη ιερογαμία, ναι, κτλ. Αυτή τη φιλοσοφία την ακολουθώ σε κάθε ύμνο. Άρα, για να μην κουράζουμε και περισσότερο, γιατί πρέπει να είναι και μία συνέχεια να υπάρχει και να αναλυθούν πολύ περισσότερο όλα αυτά. Ακριβώς. Γι' αυτό και αν μου επιτρέπετε, mm-hmm. Οι φιλοσοφικές αναλύσεις, οι δικές μου στηρίζονται στην ετυμολόγηση και στην ανάλυση των λέξεων. Ωστόσο, έχω παραθέσει και αποσπάσματα από κείμενα φιλοσοφικά της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, όπως είναι του Πλάτωνος, του Πλουτάρχου, του Πρόκλου. Παραθέτω τις πηγές, δίνω και την απόδοση και φυσικά έχω παραθέσει και ορφικά αποσπάσματα, αλλά και ανέκδοτα αποσπάσματα του Ορφέως, δηλαδή Ορφέοι φραγμέντα ινεντίτα. Τα έχω παραθέσει και αυτά στη θεολογική ανάλυση για να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του κάθε ύμνου. Και το ίδιο γίνεται με όλους τους ύμνους. Είναι 90 του Ορφέως. Ύμνοι, κύριε Μπεξή. Είναι όλοι μέσα. Είναι όλοι και γίνεται η ίδια ανάλυση, η ίδια με αυτήν που με λίγα λόγια σας είπαμε τώρα, σε όλους τους ύμνους. Και βεβαίως να πω εγώ, κυρία Μήτρου, ότι είναι ένας πρακτικός οδηγός. Έτσι. Ακριβώς. Λειτουργικός. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει, κάποια που θέλει να ευρυθίσει στην αρχαία ελληνική αυτή παράδοση, μπορεί να κατανοήσει τελείως διαφορετικά και να εκφέρει τους ύμνους όταν καταλάβει λέξη-λέξη και σε ανάλυση και σε σύνθεση τη σημασία των ύμνων.
Έτσι. Ακριβώς. Είναι λοιπόν και ένα λειτουργικό, πρακτικό εγχειρίδιο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, το κατανοούμε και το λέμε συνέχεια αυτό, ότι πρέπει να ασχολούμαστε με την πολιτιστική παράδοση των προγόνων μας. Δεν μπορούμε αυτά τα κείμενα να τα αφήνουμε αναξιοποίητα. Είναι οδηγοί για τη κάνατε ζωή μας, ναι, για τη βελτίωση της ψυχής μας και του νου μας. Το ίδιο κάνατε και με το πρώτο σας βιβλίο, το «Μαθαίνω, γράφω και, αρχαίο, και μαθαίνω αρχαία ελληνικά», «Μαθαίνω, γράφω και ομιλώ αρχαία ελληνικά», που έχει πραγματικά αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα, γιατί πλέον οι Έλληνες μπορούν να προσεγγίσουν αυτή την παράδοση, και το ίδιο κάνετε και τώρα, και σας ευχαριστούμε θερμά με το δεύτερο σας βιβλίο, το «Ογκώδες», αυτό το βιβλίο, τον Ορφικό Ύμνο. Φίλες και φίλοι, που σας εξήγησε μάλλον η κυρία Μήτρου πριν από λίγο, σας έδωσε ένα στίγμα. Και τα δύο μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις εκδόσεις μας, τις εκδόσεις Εύανδρος, και να τα παραγγείλετε είτε τηλεφωνικά στο 210-3840-676, είτε στέλνοντας, μπαίνοντας στη σελίδα μας www.estia.tv, όπου είναι το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο μας, και μπορείτε από εκεί να τα παραγγείλετε. Κυρία Μήτρου, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. Για όλο το έργο το οποίο κάνετε και συνεχίζετε να κάνετε. Σας εύχομαι και στο τρίτο σας βιβλίο. Να δούμε τι έκπληξη μας επιφυλάσσετε. Και θέλω να πω ότι και τα δύο αυτά βιβλία έχουν αλλάξει δεδομένα και οδηγούν πλέον σε νέες πανέμορφες καταστάσεις για αυτόν τον επανελληνισμό και τον επαναπρογραμματισμό του νοός και της ψυχής των Ελλήνων πλέον. Και πάλι γίνεται εμφανές το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσης, πόσα πολλά νοήματα μπορεί να συλλάβει, να αποδώσει και να βοηθήσει το νου μας να λειτουργεί σε ανώτερα επίπεδα και την ψυχή μας βέβαια να βελτιώνεται ως άμυνα και ως ένα τεράστιο όπλο μέσα στο πλαίσιο όλων αυτών που βιώνουμε, τα οποία βέβαια κάθε άλλο παρά ευεργετικά είναι για το νου και την ψυχή μας. Έτσι. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Κυρία Μήτρου, σας ευχαριστούμε θερμά και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ.